Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, πριν συνεχίσουμε, θα σας πω δύο διατροφικά εγκλήματα που έγιναν στη χώρα μας. Το πρώτο έγινε το 1932, συγγνώμη. Ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας, Ελευθέριος Βενιζέλος, σταμάτησε την καλλιέργεια ζυγιάς στη χώρα μας και έφερε το σιτάρι που τρώμε όλοι σήμερα, παρουσιάζοντάς το ως πολύ πιο εύκολα καλλιεργήσιμο, ως πολύ πιο θρεπτικό, ως. Οι δε αγρότες, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει, την πατήσαν και στη χώρα μας από το 1930, ενώ από το 10.000 π.Χ. μέχρι το 1930 τρώγαμε το δημητριακό ζυγιά, που μοιάζει πολύ με το σιτάρι και δεν έχει γλουτένι καθόλου και έχει τόσα πολλά θρεπτικά συστατικά που δεν τα φαντάζεστε, έκτοτε τρώμε ένα σιτάρι γεμάτο γλουτένι. Ψάξτε να δείτε πόσο επικίνδυνη είναι η γλουτένι, η οποία είναι κόλλα κυριολεκτικά. Κολλάει μέσα στις αρτηρίες, κολλάει μέχρι και στα εγκεφαλικά κύτταρα, όπου δεν φαντάζεστε. Και κάνει μια ζημιά στον οργανισμό τρομερή. Άλλωστε, οι παλαιότεροι θα θυμάστε που κάνατε αλευρόκολλα και κουλούσατε τους καρταετούς. Κόλλα, κυριολεκτικά κόλλα. Ψάξτε, βρείτε αλεύρι από ζυγιά, ζυμώστε και θα φάτε ένα ψωμί που θα με θυμάστε. Και ζυμαρικά από ζυγιά. Ψάξτε, βρέστε τα. Θα αντισταθούμε κατά αυτόν τον τρόπο εμείς. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής. Όταν ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή το 97, συνέχισα εγώ να φυτεύω στον κήπο που έχουμε στο σπίτι μπροστά, διάφορα και πέφτικα έγραζα. Λοιπόν, εγώ θυμόμουν και ο παππούς μου και ο πατέρας μου κρατούσαν από την καλύτερη ρίζα σπόρο και βάζαν από εκεί την επόμενη χρονιά και έβγαινε και βελτιώναν και την παραγωγή τους. Κράτησα μια φορά, δεν βγήκε. Κράτησα δεύτερη φορά, πάλι δεν βγήκε. Κάποια στιγμή βρισκόμουν στην Κατερίνη. Πήγα στο θείο μου και του ρωτάω, πρόεδρος των φραουλοπαραγωγών Σβορώνου. Λέω, συμβαίνει αυτό και αυτό. Μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν γνωρίζω πώς γίνεται, μήπως. Όχι, μου λέει, δεν έκανες λάθος. Αυτά όλα που έχουμε σήμερα είναι υβρίδια. Από τη λέξη ύβρις. Ύβρις κατά της φύσεως, υβρίδια. Είναι μονοητή φυτά όλα, μου λέει. Λέω, πώς γίνεται αυτό. Πάμε, μου λέει, στον εταιρισμό. Με πήγε στην αποθήκη. Όλα αυτά τα τσουβάλια που μου λέει, είναι σπόροι οι οποίοι είναι μονοητή φυτά. Είναι τη αγροτική τραπέζη. Όποιο δεν πάρει από εδώ, μου λέει μια, δεν έχει ούτε δάνειο, δεν έχει ούτε αποζημίωση σε περίπτωση θεομηνία, ούτε επιδότηση. Πέστε μου εσεί, πόσοι αγρότε είχαν το κουράγιο να κρατήσουν σπόρο, όταν τα κίνητρα για να πάρουν από εκεί το σπόρο και μάλιστα δωρεάν ήταν αυτά που του λέγανε. Πόσοι και ποιοι είχαν το θάρρο να το κάνουν. Κανένα. Και χάθηκαν όλε οι ποικιλίε μα. Και τι λέτε να γράφαν τα μονοετή αυτά, τσουβάλια με μονοετή φυτά σπόρο. Από πού να ήταν, λέτε. Made in Israel. Έμεινα έτσι και κοίταζα. Τεράστιο διατροφικό έγκλημα. Δεν έχουμε πλέον σπόρους για φαγητό δικό μας. Αν δεν προσκυνήσουμε, θα φάμε τα χέρια μας. Κυριολεκτικά. Αν δεν τους προσκυνήσουμε, δεν θα μας δώσουν σπόρους και θα φάμε τα χέρια μας. Αυτά τα δύο είχα να σας πω και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ποιος είχε πάρει το λόγο τελευταία, εσείς, κύριε Ιωαννίδη, ή εσείς? Ναι. Θα βλέπουμε την κυρία Ρήμα Λέιντο και θα τα συνεχίζουμε, θα λέμε τα δικά μας εδώ, αυτά που να συμπληρώσουμε την κυρία Ρήμα. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ να την βλέπουμε. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι ύστερα από καθυστέρηση κατά αυτούς, ενώ τους ανθρώπους νέων τάξης γραμμάτων, της παγκοσμιοποίησης. Και όπως λέω και στο βιβλίο μου, ερχόμαστε στον ιό του φωτός και αιώνια διαμάχη με το σπέρμα του κακού, που ονοματίζω και λέω όλα τα στοιχεία, το ποιοι κάνουν κουμάντο και ελέγχουν οικονομικά, πολιτικά σήμερα όλο τον πλανήτη και ποιοι κρύβονται από πίσω. Ύστερα από καθυστέρηση λοιπόν ενός χρόνου, η γεωροψηφία ψήφισε το νόμο S510. Δήθεν για την προστασία του καταναλωτικού κοινού που αφορά τη βιομηχανία τροφίμων στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με ψήφους 73 έναντι 25 και συγκέντρωσε τις θετικές ψήφους τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Ο νόμος ουσιαστικά παρέχει πλήρη εξουσία στην Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων και Τροφίμων, τη λεγόμενη FDA, στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, στις ΗΠΑ, στο περίπου 80% της παραγωγής. Ο νέος νόμος πρόκειται να εστιάσει στην πρόληψη πάσης φύσης επιδημιών που πρόκειται να προκύπτουν στη δικασία παραγωγής τροφίμων, στον εντοπισμό τους, στην αντιμετώπιση τους. Και οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νομοσχέδιο αφορούσαν στα τρόφιμα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς. Μα αυτό αφορά κιόλας. Γιατί ο μικρός καλλιεργητής θα τον απαγορέψουν τώρα να καλλιεργεί στον κήπο του, να φυτεύει λαχανικά, όσπρια, φρούτα κτλ. Για την ίδια του την κατανάλωση
και τα συλλαμβάνουν ακόμη και τον οποιονδήποτε επιχειρούσε να καλλιεργήσει λαχανικά στον κήπο του. Αναφέρει και ένα μέρος του κώδικα αυτού του νόμου. Στο κείμενο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο, εξαιρέθηκαν από τους νέους κανονισμούς στην παραγωγή που παράγουν προϊόντα κατά τους οποίους υποφέρουν πάνω από 500.000 ετησίως. Μιλάμε για τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί ένας μικρός μικροκαλλιεργητής ή και στο σπίτι του δεν μπορεί να έχει αυτά τα μεγάλα έσοδα. Αλλιώς θα υποστούν κυρώσεις οι μικροί παραγωγοί και θα πρέπει να πάσει στιγμή να δέχονται το έλεγχο της FDA, της Υπηρεσίας Τροφίμων. Και όπου η Υπηρεσία Τροφίμων βλέπει ότι δεν τηρούνται οι νόμοι, θα έχει και τους ανάλογες συνέπειες ο κάθε Αμερικανός πολίτης. Θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή όλα αυτά τα τρόφιμα σε αυτές τις διαδικασίες που παράγονται να ελέγχει ποια φάρμακα πιθανόν θα πρέπει να κρίνει, ποια θα εντάσσουν στη διαδικασία παραγωγής και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία ελευθερία στους Αμερικανούς πολίτες. Εύχομαι φυσικά αυτό να μην επεκταθεί και στην Ευρώπη. Θα επεκταθεί, αγαπητέ μου, γιατί μία πρώτη, όπως είπες, 2010, από τις μία πρώτη 2010 ψηφίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το Νοέμβριο του 2010 ψηφίστηκε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πότε το ψήφισε? Ήταν να ψηφιστεί πέρσι, αλλά ψηφίστηκε ακριβώς 30 Δεκάτου 2010 από την Αμερική. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Καραγιάννη, βλέπω έχετε εδώ πέρα μια οδηγία. Υπάρχει μια οδηγία, η 24 του 2004, η οποία λέει εδώ στη χώρα μας από 1η Απριλίου φέτος να απαγορευτεί κάποια κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής, βιολογικών προϊόντων και θεραπευτικών βοτάνων. Είναι μέσα από το διαδίκτυο αυτό αλλιευμένο. Υπάρχει κάποια επιτροπή που μαζεύουν υπογραφές για να μπλοκαριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέει τώρα βοτάνων, δεν ξέρω τι εννοεί, την απλή τη ρίγανη ή ίσως βότανα με συγκεκριμένες φαρμακευτικές ιδιότητες που θα μπορούμε πλέον να τις παίρνουμε μόνο από φαρμακοποιό μέσα από συνταγογράφηση σε μορφή χαπιών. Αυτό είναι ένα θέμα. Εκείνο βέβαια στο Codex Alimentarius που συμβαίνει είναι ότι αυτά σαν απαγορεύσεις υπάρχουν και για, βότανα, λένε, και για τα βότανα και για τις βιταμίνες που είπατε. Βέβαια εμείς μπορούμε να παίρνουμε βιταμίνες από φυσική μορφή. Mm-hmm. Τώρα για τη βιταμίνη C δηλαδή, ξέρετε, μπορείτε να φάτε μια πράσινη πτεριά, ένα ακτινίδιο, να πείτε χυμό πορτοκάλι. Υπάρχουν δηλαδή φυσικές πηγές. Θα ακτινοβουνούν δηλαδή όμως τα τρόφιμα. Αλλά συνδυάζεται με την απαγόρευση που ακούσαμε εδώ ότι θέλουν να κάνουν στην Αμερική για μικρούς ιδιωτικούς λαχανόκηπους. Mm-hmm. Συνδυάζεται αυτό δηλαδή. Ναι. Απαγορεύεται να έχεις κήπο δικό σου δηλαδή. Ναι, ναι. Στην Ευρώπη ακόμα δεν απαγορεύεται. Θα απαγορεύσουν κάποια στιγμή και εδώ. Κύριε Σκηνοθέτα, επειδή βλέπω ότι τα γράμματα είναι πολύ μικρά, δεν μπορούμε να, δεν πιστεύω και ο κόσμος δεν μπορεί να τα διαβάσει. Λοιπόν, θέλω όλοι εσείς που μας βλέπετε, που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, να πατήσετε κώδικα Alimentarius και να δείτε την κυρία Ρήμα Λέιντοου. Είναι όλη η συνέντευξή της μέσα στο διαδίκτυο. Είναι περίπου 40 λεπτά. Θέλω να τη δείτε όλοι μόνοι σας προσεκτικά. Θα δείτε ότι όλα αυτά που τα λέμε, αυτή η γυναίκα είναι η πρόεδρος του κινήματος παγκοσμίως πλέον, κατά του κώδικα Alimentarius. Τι γυναίκα. Είναι καθηγήτρια ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, στην Αμερική, και αποσύρθηκε και έγινε από την θέση της και έγινε ο ηγέτης του παγκοσμίου κινήματος ενάντια σε αυτόν τον κώδικα. Λοιπόν, και εσείς μου είπατε τώρα, κύριε Καραγιάννη, κύριε καθηγητά, ότι θα απαγορεύσουν από τις 1 Τετάρτου 2011 εδώ στη χώρα μας. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Απαγορεύεται η εμπορευματοποίηση των περισσότερων βοτάνων και πολλών παραδοσιακών φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Ναι. Και μετά από αυτό τα βιολογικά προϊόντα. Ναι. Βλέπετε δηλαδή, εγώ λέω ότι έχουν σχέση τα μεταλλαγμένα. Δηλαδή έρχονται από την πίσω πόρτα με αυτόν τον τρόπο. Να φύγουμε από τις βιολογικές καλλιέργειες και να κυριαρχήσουν με την μεταλλαγμένη σπορά των διαφόρων προϊόντων. Τι να σας πω, δηλαδή η σόγια είναι μεταλλαγμένη. Έχουν φέρει καλαμπόκι, έχουν φέρει ρύζι, έχουν φέρει ακόμα και βαμβάκι.
Εδώ στην Ελλάδα βέβαια είχε γίνει ένα θέμα με το μεταλλαγμένο βαμβάκι και δεν υπήρχε τελικά. Γιατί είχε γίνει, ξέρετε, θέμα με το μέλι. Συμβαδίζουν αυτά. Mm-hmm. Τα μεταλλαγμένα, μπαίνοντας από την πίσω πόρτα με τον Codex Alimentarius, είναι αρκετά σοβαρό, θα έλεγα. Πιο σοβαρό, ας πούμε, από την ακτινοβόληση π.χ. Μια που το συζητήσαμε. Γιατί η ακτινοβόληση ήταν μια μέθοδος συντήρησης, την κάνανε σε προϊόντα που δεν ήταν τρόφιμα, την ξεκίνησαν με τα τρόφιμα. Δεν είναι ότι καλύτερο. Έχουμε και άλλες μεθόδους, καλύτερες. Αλλά θα έλεγα τα μεταλλαγμένα είναι πιο επικίνδυνα. Και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει κιόλας με. Και γιατί θα λένε πάνω τα προϊόντα που είναι, ότι είναι μεταλλαγμένα, νομίζετε, στη συσκευασία. Θα λένε. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υπάρχει, αλλά δεν θα εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν όμως και άλλα φαινόμενα. Έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, στην Αμερική, που η Αμερική έχει προωθήσει τα μεταλλαγμένα πολύ, ένα σύνδρομο που υπάρχει στις μέλισσες. Οι οποίες πεθαίνουν σωριδών, χάνουν κάθε χρονιά ένα μεγάλο ποσοστό, 30%, 35%, 40% του πληθυσμού των μελισσών. Και ψάχνουν να βρουν που οφείλεται. Κάποιοι είπαν ότι τελικά αυτά που προωθούν μέσα από το Codex Alimentarius ευθύνονται. Κάναν αρκετές έρευνες. Έχει περάσει, υπήρξε τέτοιο σύνδρομο και στη Γερμανία, έχει περάσει παγκόσμια δηλαδή. Εγώ βλέπω εδώ, αγαπητέ μου, έχω ένα άρθρο στα χέρια μου μπροστά, το οποίο λέει όλες οι αγελάδες που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε όλο τον πλανήτη θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αγωγή με τη γενετικά τροποποιημένη αυξητική ορμόνη της Monsanto RBGH. Όλα τα ζώα που θα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή θα υποβάλλονται σε αγωγή με ισχυρά αντιβιωτικά και εξωγενείς αυξητικές ορμόνες. Αυτό το λέει ο Κώδικας Αλιμεντάριος. Εκεί επιτρέπονται. Στην Αμερική επιτρέπονται, στην Ευρώπη απαγορεύονται. Βέβαια. Εδώ είναι. Πρέπει να κρατήσουμε θερμοκύλες. Είναι μια χώρα η οποία. Στην Ευρώπη. Όλα τα πειράματα. Ναι, έχει και τα καλά της η Αμερική. Δηλαδή το FDA που αναφέραμε παλιότερα δεν είχε εγκρίνει, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 60 τη θαλιδομίδη. Ένα φάρμακο το οποίο έφαζε παιδιά. Πάνω άκρη, τα κάτω άκρα, υποτυπώδη. Λοιπόν, στην Ευρώπη, θα έλεγα, χτυπήθηκαν τέτοιου είδους παιδιά. Στην Αμερική έκανε αρκετά χρόνια FDA έρευνες, δεν πέρασε, η Ελλάδα ακολουθούσε την Αμερική, δεν πέρασε και στην Ελλάδα και είχαμε λίγα κρούσματα. Έχει τα καλά του. Έχει όμως τον τελευταίο καιρό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αυτό πρέπει να το πω πάλι, ότι οι συμφωνίες οι οποίες βγαίνουν πίσω βρίσκονται πολυεθνικές, πίσω βρίσκεται το κέρδος και βλέπετε ότι και οι αυξητικές ορμόνες δεν τις θέλουμε εδώ. Και ποιος θα αντισταθεί στη Monsanto, στη Vivardis, στη Bayer, στη Hoest, ποιος θα βρει το κουράγιο από τους ηγέτες της Ευρώπης να το κάνει αυτό τώρα. Μα είδαμε πέρσι αυτό που έγινε με τη νέα γρίπτη. Τέσσερις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου έκαναν τέτοια μεγάλη προσπάθεια ώστε πείσανε τα περισσότερα κράτη του κόσμου να αγοράσουν εμβόλια. Ακόμη και εμείς που είχαμε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, αγοράστηκαν γύρω στα 8 εκατομμύρια εμβόλια, τα οποία καταλάβαμε μετά από κάνα εξάμηνο, αρχές του 2010, ότι ήταν μια καλωστημένη απάτη. Διότι ήταν πολύ πιο απλή η γρήπη που προέβαλαν από τη φυσιολογική γρήπη. Γιατί αυτό που λέει και η δόκτωρή μας σε ένα άλλο σημείο, ότι